Ένας άγνωστος ζωγράφος, Εμμανουήλ Σαργαντάνης, 1908-1998. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1908 και ήταν το 5ο παιδί από τα 9 του Νικολάου Σαργαντάνη, επιχειρηματία Βυρσοδέψη. Από πολύ μικρός ήρθε σε επαφή με ανθρώπους των γραμμάτων και της τέχνης. Αυτό όμως που τον κέρδισε περισσότερο ήταν η ζωγραφική. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην περίφημη τάξη του Ουμβέρτο Αργυρού. Ο Ουμβέρτος Αργυρός είναι αυτός ο οποίος έχει ζωγραφίσει όλο το έπος του 1940 μαζί με τους Μόραλι, Τσαρούχη, Πολενάκι κλπ. Από όπου αποφύτησε το 1934. Για βιοποριστικούς λόγους ασχολήθηκε κυρίως με προσωπογραφίες, πορτρέτα κατά παραγγελία, ενώ του άρεσε ιδιαίτερα να ζωγραφίζει νεκρή φύση με κάρβουνο και σέπια. Απεβίωσε το 1998 σε ηλικία 90 ετών. Κοινό γνώρισμα όλων του των έργων, καθρέπτης του χαρακτήρα του, η ευγένεια, η εγκράτεια και η πιστότητα. Χάρη στην αγάπη του για την ζωγραφική και την σεμνή του φύση, η τέχνη πήρε πρόσωπο και φόλιασε στις καρδιές όλων όσων τον γνώριζαν. Και αμέσως βλέπουμε τα έργα τα οποία εκτίθενται, μια αναδρομική έκθεση του ζωγράφου του άγνωστου, του Εμμανουήλ Σαργαντάνη, στην Πινακοθήκη του Πειραιά. Έχουν περάσει πολλοί μήνες που έγινε η έκθεση και βλέπουμε διάφορες προσωπογραφίες και πορτρέτα του ζωγράφου. Εδώ είναι τα μήλα, νεκρή φύση με το μαχαίρι, πάρα πολύ όμορφα. Εμμανουήλ Σαργαντάνης, 1908-1998, η αναδρομική έκθεση. Να βάζω με λουλούδια, με γαρβιόλες, τα λουλούδια που διακοσμούν τον πίνακα. Και άλλο έργο, δεν μπόρεσαν οι κληρονόμοι να μαζέψουν πολλά έργα τα οποία έχουν πουληθεί και είναι σε διάφορα σπίτια ευγενών της Αθήνας και στον Πειραιά, καθώς βλέπουμε και άλλη μια νεκρή φύση. Λουλούδια, είναι μικροί πίνακες, αλλά φαίνεται η μαεστρία καθώς του ζωγράφου, καθώς μοιάζει και με τον Μαλέα, τον ζωγράφο, καλός ζωγράφος. Και εδώ βλέπουμε με κάρβουν αυτά τα έργα και πάλι άλλος πίνακας με νεκρή φύση του ζωγράφου, άγνωστος ζωγράφος, και παρουσιάζονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου του Πειραιά, οι πίνακες. Μια προσωπογραφία κάποιας γυναίκας, και εδώ είναι στην Αθήνα, στους Αέριδες, αυτό το ωραίο. Η θύρα είναι από της Οθωμανικής περίοδου, η θύρα στη σχολή των Αέριδων που είναι στην Αθήνα, και εδώ είναι οι πίνακες και ένα πορτρέτο της Ακρόπολης όπως την είδε και τη ζωγράφισε ο ζωγράφος. Πάλι μία κοπέλα, γυναίκα της οικογένειάς του, μικρή πίνακες, μικρά πορτρέτα, και εδώ πιθανόν είναι ο ίδιος ο Εμμανουήλ Σαργαντάνης. Πάλι άλλο μικρό πορτρέτο, μικρά, οι κορνίζες είναι της εποχής όπως φαίνονται, και εδώ πάλι ξαναβλέπουμε νεκρή φύση, το οποίο είναι με κάρβουνο, και άλλο ένα πάλι έργο μικρό του ζωγράφου όπως παρουσιάζονται. Καθώς είπα, οι πίνακες έχουν πουληθεί και είναι σε διάφορα σπίτια. Και πάλι βλέπουμε τα έργα τα οποία εκτίθενται στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά, φωτογραφίες από την έκθεση Εμμανουήλ Σαργαντάνης 1908-1998. Ήταν προσωπογράφος, τα έργα βέβαια είναι σε διάφορα σπίτια και οι κληρονόμοι του ό,τι μπόρεσαν φέρανε μικρά τα έργα και λίγα βέβαια, και φαίνεται και εδώ ο ίδιος ο ζωγράφος. Όπως παρουσιάζεται στην έκθεση, μια μικρή προσωπογραφία κάποιας κοπέλας, και ακολουθεί τη ζωγραφική των αρχών του 20ου αιώνα,
καθαρή ζωγραφική τα χρώματα και αυτό το πορτρέτο κάποιας συγγένειας, συγγενικό του πρόσωπο, η Ακρόπολη όπως την είδε ο ζωγράφος, θυμίζει και τον ζωγράφο τον Μαλέα καθώς ήταν συνομήλικη. Και φαίνεται πάλι η Ακρόπολη και εδώ είναι αυτό στους Αέρδη στην Αθήνα, αυτό το Οθωμανικό σχολείο σώζεται η πόρτα μέχρι σήμερα και όπως το είδε το έχει φτιάξει ο ζωγράφος, η νεκρή φύση, τα μήλα, το μαχαίρι, το γυαλί στο τραπέζι γυαλίζει, μικρό βάζο με γαρδιόλες με λουλούδια και άλλο βάζο το οποίο έχει τριαντάφυλλα και πάλι αυτή η νεκρή φύση, τα μήλα και τα κηδόνια και είναι και τα ρόδια όπως φαίνονται στη ζωγραφική και πάλι το ρόδι με τα δύο κηδόνια και το χρυσάνθεμο, άλλος πίνακας ζωγραφικής με ωραία λουλούδια και εδώ είναι ένα πορτρέτο από αυτά που έχει ζωγραφίσει ο ζωγράφος.